Είναι η πρώτη ημέρα της άρσης των μέτρων και βλέπω εδώ πέρα ότι εντάξει, είναι μια διαφορετική ημέρα, είναι καλύτερο για την οικονομία και τον ιδιωτικό τομέα και την πατρίδα μας γενικότερα. Ελπίζω να συνεχιστεί αυτή, να συνεχιστεί και να βαδίσουμε προς την κανονικότητα η οποία όλοι πολύ την έχουμε, την περιμένουμε. Είναι μια πιο χαρούμενη μέρα η σημερινή που άνοιξαν τα καταστήματα τα περισσότερα στο κέντρο, το οποίο είναι καφετέρες. Χαρούμενη θα το έλεγα, απλώς βγαίνουμε από τη ρουτίνα της του κορονιού. Νομίζω ότι σιγά σιγά θα αλλάξει η ροή των πραγμάτων και θα είναι καλύτερα. Ανησυχείτε τώρα για το κορονοϊό? Εγώ προσωπικά όχι, δεν ανησυχώ, ούτε ανησύχησα αυτό το διάστημα, γιατί πήραμε τα μέτρα μας, δεν κάναμε κάποιες ό,τι μας έλεγαν οι υγειονομικολόγοι και οι επιδημιολόγοι και πάνω απ' όλα η πολιτεία. Βέβαια καταδικάζω κάποιους οι οποίοι ήθελαν να το παίξουν ενταΐδες εντός παρενθέσεως και να αγνοήσουν τα μέτρα. Αυτό είναι εις βάρος του κοινωνικού συλλόγου και εις βάρος της κοινωνίας μας και της πατρίδας μας. Είμαι από ξένο τόπο και ήρθα να πιω καφέ στον Πατριώτη. Τηρεί όλα τα μέτρα και είναι διαφήμιση και για το χωριό μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Από το Πεντέρι, έχω έρθει από την πρωτεύουσα. Είχαμε το takeaway, παίρναμε τον καφέ μας, καθόμαστε στην πλατεία και τώρα δεν μας φάνηκε πολύ, γιατί τώρα εντάξει, πρώτη μέρα σήμερα βρεθήκαμε, θα συνηθίσουμε στα καινούργια δεδομένα τώρα. Τα μέτρα και τις αποστάσεις, τις απαραίτητες. Τις περισσότερες φορές τηρούμε. Φοβάστε για να μην γίνει πάλι δεύτερο κύμα εξάπλωσης του κορονοϊού? Να σας πω κάτι, ο φόβος υπάρχει πάντα. Γιατί όπως λένε, ο εχθρός είναι αόρατος, αλλά μερικοί βλέπω το έχουν παραψήφιστα και λέει δεν είναι τίποτα. Τότε γιατί πεθαίνει ο κόσμος στα μεγάλα κράτη? Είναι για μάσκες και γάντια σε κλειστούς χώρους. Εσείς το τηρείτε αυτό? Και ναι και όχι. Και ναι και όχι. Δηλαδή σήμερα πήγα στη ΔΕΗ, δεν με αφήνα από μέσα, δεν μπορούσα μάσκα. Υποχρεωτικά πήγα και πήρα μάσκα. Αλλού όχι. Ο κόσμος εντάξει θα βγει σήμερα, το ευχαριστηθεί αυτό το πράγμα και το στηρίχθηκε ο κόσμος. Και εγώ προσωπικά το στηρίχθηκα. Έβγαινα με το μηχανάκι κάθε πρωί, έκανα μια βόλτα και δεν μπορούσα να κάτσω πουθενά. Με στέλνανε πάλι σπίτι. Είναι και η εικόνα κάπως καταθλιπτική με τη στιγμή. Ακριβώς. Υποφέρει ο κόσμος. Σήμερα δηλαδή ελευθερώνει το κόσμος. Γιατί δεν ελευθερώνει ο κόσμος αυτό το πράγμα σήμερα. Γιατί περισσότεροι δεν το καταλάβανε. Δηλαδή δεν μπορούσαν να πάνε καφέ και να γυρίζουν γύρω-γύρω όρθιοι. Ενώ σήμερα θα καθίσει ο κόσμος. Θα γεμίσουν τα μαγαζιά οπωσδήποτε. Θα γεμίσουν. Οι πολίτες εκμεταλλεύτηκαν το άνοιγμα της εστίασης και βρέθηκαν από νωρίς στα καφέ, προσαρμοσμένοι όμως σε νέα δεδομένα που αφορούν αποστάσεις, αντισηπτικά και μάσκες. Οι Έλληνες από σήμερα επέστρεψαν στην αγαπημένη τους συνήθεια να απολαμβάνουν τον καφέ τους σχεδόν τρεις μήνες μετά την επιβολή των μέτρων περιορισμού. Καταρχάς είναι κάτι καλό για τους μαγαζάτορες. Δεύτερον, εμείς που ερχόμαστε να πούμε τον καφέ μας, άλλοι τον παίρναμε στο χέρι και γυρίζαμε, καθόμαστε όπου βρίσκαμε, αλλά το καλύτερο είναι γιατί ανοίξαν τα μαγαζιά, ανοίξαν η εστίαση και όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήταν δύο μήνες κλειστοί, ήταν το προσωπικό, αλλά τηρήσαμε τα μέτρα και εδώ στην Τρίπολη το είδα ότι ήταν πολύ θετικά τα μέτρα και δεν είχαμε και άτομα με το νόσο. Και σε κλειστούς χώρους μάσκες είναι απαραίτητες, τι βλέπετε εσείς? Άμα είναι σε νοσοκομεία, σε χώρους που συγκροτίζονται πολλά άτομα, καλό είναι να τις φοράμε. Τώρα το να βάλουμε τη μάσκα και να πάμε να βγούμε έξω, δεν το βλέπω λογικό. Το λογικό είναι πας στο νοσοκομείο ή στο ΙΚΑ ή στο ΕΦΚΑ, που το λένε τώρα. Εκεί υποχρεωτικό να τη βάλουμε τη μάσκα. Εκεί είναι ο κύμα εξάπλωσης του κορονοϊού? Έχετε ανησυχία γενικότερα πώς θα εξελιχθεί το καλοκαίρι? Το καλοκαίρι δεν πιστεύω να έχουμε ένταση. Από το φθινόπωρο και μετά, από ό,τι λένε οι επιστήμονες, ότι υπάρχει περίπτωση να έχουμε κάποια επιδείνωση. Αλλά εκεί που είναι το κακό είναι εκεί που συγκροτίζονται πολλοί και βασικά στις μεγάλες πόλεις. Στο σούπερ μάρκετ είπαν τις πρώτες μέρες, θυμόσαστε τι έγινε στα σούπερ μάρκετ. Στην Αθήνα σκεφτείτε τι έγινε στην Αθήνα, που έτυχε να είμαι στο σούπερ μάρκετ. Ο ένας κολλητά στον άλλον, όχι... γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε όσο είναι το δυνατόν περισσότερο, για να μην θρυνήσουμε και άλλα βήματα. Ξεκινάμε σιγά σιγά, δειλά δειλά. Στο comeback, επιστροφή στην κανονικότητα.
Τα καταστήματα αρχίζουν σιγά σιγά να σπαρτσαράνε που λέμε. Να σπαρτσαράνε. Ο κόσμος είναι λίγο μουδιασμένος ακόμη. Σιγά σιγά δεν γίνεται η επιστροφή έτσι με, από τη μια μέρα στην άλλη. Θέλει το χρόνο του το πράγμα. Θέλει το χρόνο του. Θέλει το χρόνο. Ο κόσμος αρχίζει να ανακτά την ψυχολογία που είχε χάσει. Με όλη αυτή τη δοκιμασία του κορονοϊού, σιγά σιγά, σταδιακά θα επανέλθουμε. Τι να κάνουμε. Και οι πιο ψύχρεμοι ακόμη δοκιμαστήκανε. Και βλέπω ότι πειθαρχεί και ο κόσμος στις αποστάσεις, στα μέτρα. Δείχνει μια πειθαρχία, έτσι, μια αυτοσυγκράτηση. Πιστεύω, είμαι αισιόδοξος, πιστεύω θα πάνε όλα καλά. Αν τηρήσουμε έτσι τα μέτρα, μα δεν είναι.